Fernandes. Pá, não lhes brinque a cor, mas nós já vamos explorar e mais um tipo de espanto e a mandar a pé de Américo Medrá. Στο μεταξύ, νομίζω ότι ο Πάουελ ζήτησε αλλαγή, δεν ακολούθησε την προηγούμενη επίπεδο όπως θέλει. Το διέφραξε εδώ και ο Λόγκαν με ένα σούτ τριών πόντων. 5 στα 10 τρίποτα για τη Μακάβη. Σπανούλης, παραλίγο νέο λάθος. Παπα-Νικολάου, ο Σπανούλης στη γωνία, δοκιμάζει για τρεις. Και δίνει μια δική καλοδεχούμενη ανάσα στον Ολυμπιακό, ο οποίος νωρίτερα από το τρίποντο του Μίτσεβίτσιους. Παπα-Νικολάου. Σπανούλης, ο Ολυμπιακός δεν έχει κλείνει του Χάινς κανένα πάτημα μέσα στη ρακέτα. Ο Σπανούλης ξανά σε ένα πολύ δύσκολο σούτυρο κόντρον. Μακάβι, δεύτερο και για τον Οχαγιόν. Σπανούλης από την γωνία για τρεις. Ο Σπανούλης δίνει επιθετικές λύσεις στον Ολυμπιακό. Ο Χάινς ήταν μπροστά στη φάση. Έσπρωξε και ένας παίκτης Μακάβι από πίσω. 32-44, κλέψιμο από τον Ολυμπιακό. Σπανούλης στο Χάινς. Επιθετικό rebound από τον Σπανούλη που τελειώνει τη φάση. Ο Ολυμπιακός πάει τη διαφορά πολύ γρήγορα και αυτό είναι το μεγάλο του κέρδος στους 10. Τώρα έχουμε μπροστά μας ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Σπανούλης. Στον Άντιτς, πολύ όμορφη πάσα στην αδύνατη πλευρά της άμυνας. Ο Ολυμπιακός από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Σπανούλης. Στον Τσερματίνη που έρχεται και καρφώνει την μπάλα παρά την προσπάθεια του Σμιθ και ενδεχομένως και το φάουλ. Σπανούλης φτάνει τους 15 πόντους. Η διαφορά πέφτει πάλι στους 13. Ο Σπανούλης κλέβει την μπάλα καθώς ο Χίγκμαν στραβοπάτησε. Δύο εύκολοι πόντοι για τον Ολυμπιακό. Μια καλοδεχούμενη ανάσα. Εδώ βλέπετε λίγο η πίεση του Σπανού, λίγο το στραβοπάτημα του Χίγκμαν. Μακάβι ξαναβρήκε τρόπο να πάει τη διαφορά στους 8. Μπάλα χαμηλά στον Χάιν που νικάει ψηλού.